Η μεγάλη εικόνα πάντως λέει ότι μετά την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, τις περικοπές που έχουν μετατρέψει τις συντάξεις προνοιακά βοηθήματα, τους νόμους που αναγκάζουν σε δουλειά μέχρι και την ηλικία των 72 ετών, έρχεται με το παρόν νομοσχέδιο η αρπαγή των τεράστιων αποθεματικών που δημιουργήθηκαν από τις εισφορές των εργαζομένων για να τροφοδοτηθούν οι επενδύσεις για την περιβόητη πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή οικονομία. Και μη μας πείτε πού τα βρίσκουμε αυτά, γιατί πιθανά να μας πει ο κύριος Χατζηδάκης ότι εκπλήσεται από αυτά τα οποία λέμε. Θα σας θυμίσω λοιπόν τι έλεγε η Ευρωπαία Επίτροπος στο ετήσιο συνέδριο Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων πριν από 6 μήνες περίπου. Ο τομέας των ασφαλίσεων και των συντάξεων θα είναι ζωτική σημασία για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό ακριβώς εννοεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, ισχυρίζεται ότι η νέα αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσημο, αφού μέσω της ισόρευσης κεφαλαίων που θα επενδυθούν στην ελληνική οικονομία θα ενισχυθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση. Σε απλά ελληνικά, θα μπουκώσετε με τσάμπα χρήμα πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ τις μεγάλες επιχειρήσεις με το τζογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων στα συνταξιοδοτικά τους ταμεία. Αυτός είναι ο διακαής πόθος του κεφαλαίου και τον αβαντάρουν όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε κάθε μεριά του πλανήτη, εδώ που τα λέμε. Αυτό το στόχο υπηρετεί το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο με το οποίο συμφωνεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, το σύνολο των εργοδοτικών οργανώσεων, η ξεπουλημένη ΓΕΣΕ, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΠΑΣ και της ΔΑ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες όλες αυτές μαζί με τη ΓΕΣΕ είναι υπέρ των επαγγελματικών ταμείων, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση των ταμείων που στηρίζονται στην προσφορά και στη ζήτηση, στην ανταποδοτικότητα, χωρίς καμιά κρατική εγγύηση για καταβολή των παρακρατημένων εισφορών των εργαζομένων. Επαγγελματικά ταμεία που θα λειτουργούν ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, που θα είναι ευάλωτες στον κίνδυνο της πτώχευσης και της κατάρρευσης. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι απλά ένα γέννημα θρέμα μιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης όπως θέλει να μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αποτέλεσμα κάποιων ιδεολειψιών της Νέας Δημοκρατίας, ούτε εξαίρεση από μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Είναι ξεκάθαρα η εξέλιξη του αντιασφαλιστικού έργου που με συνέπεια έχουν υπηρετήσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκκρεμούσε έτσι κι αλλιώς η υλοποίησή της εδώ και δεκαετίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ως συνήθως, σαν το στροφοκάμιλο, διαφωνεί με το νομοσχέδιο, διότι όπως λέει, η εγχώρια ιδιωτική ασφαλιστική αγορά έχει υποστεί πλήρη αφελληνισμό, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια που προκύπτουν από την αρπαγή των αποθεματικών να επενδύονται σε ξένα χρηματιστήρια και όχι στη χώρα μας. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφωνεί με το τζογάρισμα που είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου, αλλά στο αν αυτό θα γίνεται από ελληνικά ή ξένα φαντ και στο αν θα είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό για τους ασφαλισμένους. Δηλαδή δεν φτάνει που έχουμε την κοροϊδία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής της, έχουμε και το πολιτικό θράσος από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η στρατηγική έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα αντιασφαλιστικό τερατούργημα που σημαίνει στην πράξη εφαρμογή τριών πυλώνων. Η προώθηση της κεφαλαιοποίησης, στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης με τη μετατροπή της σε εργαλείο άντλησης πόρων για τους καπιταλιστικούς ομίλους. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει μετατροπή της κοινωνικής ασφάλισης σε ατομικό τζογάρισμα και ξύλωμα κάθε πρόνοιας, κάθε προστασίας. Και για να μην αδικήσω φυσικά τον κύριο Χατζηδάκη, να αναφερθώ και στον κύριο Τσακλόγλου σε κάτι που είπε πρόσφατα, ότι αυτό το σύστημα, λέτε, είναι ένα από τα συστήματα τα οποία δημιουργούν κεφάλαιο. Κάτι που λείπει στην ελληνική οικονομία. Ένα μεγάλο κομμάτι από τις εισφορές που θα μπαίνουν στους ατομικούς κουμπαράδες των ασφαλισμένων πρόκειται να επενδυθεί μέσα στην ελληνική οικονομία. Και μετά ξαφνιάζεται ο κύριος Χατζηδάκης, λέει, πού βρήκαμε το θέμα του τζογαρίσματος. Μα αυτό είναι το τζογάρισμα. Αυτό είναι καθαρό τζογάρισμα.
Τι σημαίνει σε απλά ελληνικά δηλαδή? Όλοι μαζί οι ατομικοί κουμπαράδες θα διαμορφώνουν ποσά, τεράστια ποσά, τα οποία θα πηγαίνουν μέσω του τζογαρίσματος σε ένα μεγάλο κουμπαρά στις τσέπες των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι δεν θα έχουν καμιά υποχρέωση να τα επιστρέψουν. Έχουν όμως το απόλυτο δικαίωμα να τα τζογάρουν, με το ρίσκο ακόμα και να χαθούν. Να χαθούν δηλαδή οι εισφορές. Ποιες εισφορές? Οι συντάξεις. Αν η επένδυση πάει καλά, τότε οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν τη μερίδα του λέοντος από το αρχικό κεφάλαιο που δεν τους ανήκε και το άρπαξαν, και θα το ρίξουν και θα ρίξουν αυτά τα κοκαλάκια στους εργαζόμενους, τα οποία θα τα βαφτίζεται συντάξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και για να παραπλανήσετε τους εργαζόμενους, παλιούς και νέους, λέτε ότι το νομοσχέδιο αφορά μόνο τους νέους. Αυτό είναι ψέμα. Και είναι ψέμα διότι η διακοπή εισφορών των νέων ασφαλισμένων προς το ΕΤΑΕΠ θα στερήσει από τα επικουρικά ταμεία 56 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα χρεωθούν οι φορολογούμενοι. Και οι σημερινοί συνταξιούχοι, όπως και οι ασφαλισμένοι που έχουν μείνει ακόμα σε αυτό, και θα χάσουν με αυτόν τον τρόπο τις συντάξεις τους. Το ψέμα βέβαια είναι διπλά προκλητικό. Το λέω αυτό γιατί οι νέοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, δεν είναι Αμερικανάκια οι νέοι, ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη. Καλούνται να επιβιώσουν με λιγότερα δικαιώματα από τους πατεράδες και τις μανάδες τους, με τεράστια ανεργία και υποαπασχόληση, σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Να γιατί είναι τεράστιος ο εμπεγμός να παρουσιάζεται ως λύση η συνταγή της ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης σε συνδυασμό με την ευελιξία στην αγορά εργασίας, η οποία καλπάζει στην κυριολεξία. Πείτε το καθαρά και έντιμα. Και σας τιμάει γιατί είσαστε ένα αυθεντικό κόμμα της αστικής τάξης, του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν πρέπει να είστε έντιμοι και καθαροί απέναντι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή τι, να πείτε, βλέπουμε τις εισφορές των ασφαλισμένων σαν μια καύσιμη ύλη για την ανάπτυξη, τον λίγο, δηλαδή την καπιταλιστική ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων. Όχι όμως να λέτε ότι θα τσογάρετε τα χρήματα των εργαζομένων και ότι αυτό θα ενισχύσει τις επικουρικές συντάξεις. Γιατί αυτό λέτε. Είναι ντροπή να το λέτε. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τον ατομικό κουμπαρά, για τη λευκή βίβλο που τα προέβλεπε όλα αυτά από το 2012, έτσι δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρόκειται να συνενέσουμε, θα το καταψηφίσουμε. Μάλιστα με ιδιαίτερη ανάλυση που έκανε ο εισηγητής μας ζητάμε την απόσυρση συνολικά αυτού του κατάπτυστου νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση όμως καλούμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους να είναι σε επαγρύπνηση. Η αρπαγή του ιδρώτατος θα επαναληφθεί όπως έγινε κατά το παρελθόν με προηγούμενες κυβερνήσεις. Η αρπαγή λοιπόν, τα σπασμένα της κρίσης που εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε με τις πολιτικές σας, δεν πρόκειται να τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι. Να έρθει το κράτος και η εργοδοσία να πληρώσει τα σπασμένα, όχι όμως οι εργαζόμενοι. Η επικουρική ασφάλιση που ενίσχυε το εισόδημα των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια έχει ήδη τσεκουρωθεί από προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους. Τώρα γίνεται με τη σειρά της τζόγος στα νύχια των ασφαλιστικών εταιριών που καραδοκούν. Ο αγώνας λοιπόν για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση δεν αφορά το μακρινό μέλλον ή μόνο τη σύνταξη. Αφορά ή μάλλον αποτελεί ένα συνολικό πλέγμα προστασίας για την εργατική οικογένεια που εμπεριέχει από τα εμβόλια και τα φάρμακα μέχρι παροχές για τη μητρότητα και τον επαγγελματικό κίνδυνο. Ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας φανερώθηκε σε περισσότερα μάτια αυτός ο αναντικατάστατος ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης και των δημόσιων νοσοκομείων. Εμείς καλούμε λοιπόν τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα να συνεχίσουν και να οργανώνουν τον αγώνα ενάντια στη νέα αυτή αντιασφαλιστική επίθεση, διεκδικώντας σταθερά την κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια καθολική για όλους τους εργαζόμενους. Και φυσικά το δίκαιο δεν νομίζω να κρίνεται εδώ μέσα, θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.